Καλησπέρα σας και πάλι αγαπητοί μου ακροατές. Μετά τον κύριο Χρήστο Αλευρά πάμε σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Συνδεόμαστε με Καβάλα, με την τεχνολογία. Χολίδης Κωνσταντίνος λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής του νομού Καβάλας. Εργαζόταν σε τράπεζα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τραπεζικά και τα οικονομικά ζητήματα. Θα πάμε λίγο σε ένα κόμμα όμως που ενώ έχει καταρρεύσει σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι εδώ πάντοτε κρατάει ένα σταθερό ποσοστό εκεί στο 6-7. Καλησπέρα σας κύριε Χολίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μενίδου. Καλησπέρα στους ακροατές σας και καλά που είστε εσείς, τα web radio και τα web TVs της Ελλήνων Συνέλευσης και ακούγεται τη φωνή μας, γιατί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πανελλήνιας ευέλειας, δεν μας παίζουν ούτε τα τοπικά κανάλια εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει με αυτό. Κοιτάξτε, όταν λέμε παίζουμε, κύριε Χολίδη, χρησιμοποιήσατε αυτό το παίζουμε, θα πρέπει να συμφωνούμε όλοι μαζί για να παίξουμε. Από τη στιγμή που δεν συμφωνούν με εσάς γιατί είστε η αλήθεια και από εκεί είναι σχεδόν μόνο το ψέμα, πώς θα παίξει, πώς θα σας παίξουν. Καταλάβατε τι εννοώ. Όταν ήμασταν στο δημοτικό, στο σχολείο ή στις αλάνες, λέγαμε θα παίξουμε και συμφωνούσαμε όλοι μαζί. Όταν εσείς έχετε όλη την αλήθεια, πώς να σας παίξουν εσάς. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το ΚΚΕ, που δεν βλέπω εγώ γιατί παρακολουθώ και Βουλή, σε όλα αυτά τα τεράστια θέματα που μας ταλανίζουν, να κάνουν κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις ή ερωτήσεις ή επερωτήσεις. Κύριε Χολίδη, και η ερώτησή μου είναι τι θέση έχει πάρει το ΚΚΕ όσον αφορά αυτό που είπα, τις αλήθειες των οικονομικών τουλάχιστον εργαλείων του φορέα σας που δεν αμφισβητώνται με τίποτα, εννοείται ο καθής μπορεί να το αποδείξει ότι υπάρχουν, ότι ισχύουν. Ποια είναι η θέση του λαϊκού κόμματος που λέγεται ΚΚΚ? Λαϊκού. Έτσι το λένε κύριε Χολίδη, τι να πω. Αν είναι αυτό το κόμμα κοντά στο λαό, τι να πει η Ελλήνων Συνέλευσης, του αποκάλυψε τις περιουσίες του. Έτσι ακριβώς, έτσι. Και έχω κάνει μια εκπομπή στο Ηλυρία Web TV. Μπορεί να μπει ο κάθε Έλληνας που έχει διαδίκτυο στο YouTube και να μπει στο Ηλυρία Web TV και να δει την εκπομπή μου ΚΚΕ. Βάζουμε ένα ακόμα έψιλον στο ΚΚΕ. Ας το βάλουμε ακόμα ένα έψιλον και να ονομαστεί ό,τι ακριβώς είναι. Κομμουνιστικό Κόμμα Εκμετάλλευσης Εργαζομένων, κυρία Εμενίδου. Να δικαιολογήσουμε το τέταρτο έψιλον, το τέταρτο γράμμα, το δεύτερο έψιλον. Το ΚΚΕ. Για πείτε δικαιολογείται ως εξής. Όσον αφορά τις περιουσίες του έθνους, που είναι τα 600 δις, που είναι στους 7 τελευταίους κρατικούς προϋπολογισμούς, Αρτέμις ώρας, όπως είναι τα ελληνικά καταπιστέματα στην Παγκόσμια Τράπεζα, που φαίνονται στις συγκρίσεις των οθόνων των τραπεζών. Περιουσία τρίτη. Μετοχές της Τράπεζα της Ανατολής. Όταν εκαθαρίσει αυτή η τράπεζα, γίνει εκαθάριση, που είναι συγχωνευμένη μέσα στην Εθνική Τράπεζα, με το κρυφό όνομα κωδικό Ορφέας, εκεί θα ξεκαθαρίσει το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε οι 15 βουλευτές του ΚΚΕ τι κάνουν μέσα στη Βουλή όσον αφορά τις περιουσίες του έθνους. Δεν μιλάνε, δεν κάνουν επερωτήσεις δηλαδή οι 15 βουλευτές του ΚΚΕ τι είναι αυτά τα 600 δις στους τελευταίους κρατικούς προϋπολογισμούς. Και πάμε λίγο να συνοψίσουμε τα τρία πρώτα χρόνια, το 16-17-18 είναι 530 τόσα δις, είναι ισοτιμία ευρώ δολαρίου την ημέρα κύρωσης του προϋπολογισμού. Το 19 και το 20, επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια και μπορούσαμε να δεχτούμε δάνεια, κύριε Εμενίδου, θα περάσανε 600 ολοστρόγγυλα. Όσο είναι η πρόταση δανεισμού του Αρτέμις ώρα, με μισό τα 100 και αποπληρωμή 100 χρόνια. Γιατί μισό τα 100? Γιατί αν τα κάνει δωρεά ο Αρτέμις ώρα, αγαπητοί ακροατές, το 40% θα το πέραν οι δανειστές. Κάπου τόσο είναι το χρέος μας. Γι' αυτό ο ώρα έκανε πρόταση δανεισμού με μισό τα 100, το καλύτερο επιτόκιο ever για όλους τις δανειστικές. Δεν πάει πιο κάτω. Δεν πάει πιο κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούσε κιόλας, ας το κάνουμε 0,1. Εντάξει, ήταν η στρατηγική του ώρα, φαντάζομαι. Γι' αυτό. Και το έκανε με μισό 100 και αποκληρώνει 100 χρόνια. Και αυτοί που δανείζονται από
τα ξένα funds, όπως λένε, από τις αγορές, γιατί δεν πήραν σοβαρά μια τέτοια σοβαρή πρόταση για την Ελλάδα, με μισό δεκατό και αποπήρουμε 100 χρόνια και πήγαν το στο δικαστήριο. Γιατί? Μήπως φοβήθηκαν την μηνυτήρια αναφορά που έκανε ο Σόρας προς τον Άριο Πάγο για εσκάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος κακουργηματική απιστία προς τους 302 της Βουλής, οι 300 βουλευτές το 2012, και οι δύο ήταν ο Προβόπουλος, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, και ο κύριος Στουρνάρας. Συγγνώμη, και ο κύριος, ποιος ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Αυτοί οι 302 φάγανε τη μήνυση για τα 600 δις, γιατί δεν τα πήραν το Δεκέμβριο του 2012 και μας βάλαν στο τρίτο μνημόνιο το μεσοπρόθεσμο. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και γιατί δεν μιλάνε οι βουλευτές του ΚΚΕ, οι 15, που είναι υπέρ του εργαζόμενου. Mm-hmm. Είναι υπέρ του εργαζόμενου ή δεν είναι? Άρα δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γατζί, δεν κάνοντας επερωτήσεις στη Βουλή, τι είναι αυτά τα 600 δις στους τελευταίους κρατικούς προϋπολογισμούς, κυρία Μενίδου. Σωστά, ναι, και μου έκανε εντύπωση. Γιατί δεν το βγάζουν? Κάπου ακούγεται κάποιος τσακαλώτος, πού είναι αυτά, τι να τα κάνουμε, πού να τα πάμε. Και κάνα δύο φορές έπεσε στην αντίληψή μου και μόνο κατ' όνομα Τράπεζα της Ανατολής που υπόθηκε μέσα εκεί για τον Μπρέτο Γουτς, και αυτό κάνα δύο φορές, που θα έπρεπε να βρίσκεται στο προξεσκήνιο διαρκώς, αν θέλουμε να ελευθερώσουμε τη χώρα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, η συνθήκη Μπρέτον Γουτς είναι μέχρι και σήμερα. Mm. Από εκεί ξεκίνησε το σχέδιο Marshall. Από εκεί με τα SDR, τα Special Drawing Rights, ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, ξοφλάει η κυβέρνηση δόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ομόλογα δηλαδή, που λήγουν και δεν έχουν να τα πληρώσουν, τραβάνε από τα καταπιστέματα και πληρώνουν τη δόση με επιτόκιο και πάει η δόση για αργότερα. Ξοφλάνε δηλαδή την ημερομηνία της λήξης. Από αυτά τα χρήματα πήρε από την κρίση των τραπεζών, πήρε ο Στουρνάρας το 2016 το Μάιο 750 εκατομμύρια και ξαφνικά λέει βρήκε ένα λογαριασμό εκτάκτων αναγκών, λέει ο Στουρνάρας. Ναι, αλλά υπόθηκε και αυτό που είπατε, τραβηχτικά ταμεία και με ένα δικαιώματα, με ένα χαμόγελο οι παρουσιαστές που γνωρίζουν την αλήθεια, οπότε ξέρουν από πού προέρχονται, αλλά στις ονομασίες και στο βάφτισμα ξανά είναι μανούλες, ότι ειδικά τραβηχτικά. Τους πονάει, επειδή τα έβγαλε ο Σόρας στη φόρα και δεν τα είπε απλώς στα λόγια, τα απέδειξε με ΦΕΚ. Mm-hmm. Το ΦΕΚ 315, 27 Δεκεμβρίου του 1945, κυρία Μενίδου, αποδεικνύει την δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 1944. Και επειδή έγινε Παγκόσμια Τράπεζα, από τότε άρχισε και η λέξη παγκοσμιοποίηση, που τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Από το 1944. Το είδα και σε ένα τηλεπαιχνίδι, στον Αντένα που ήταν, θυμάμαι, και λέει από ποια χρονιά ξεκίνησε η λέξη παγκοσμιοποίηση, και η απάντηση ήταν το 1944. Και μόλις το άκουσα, θυμήθηκα ότι ο Σόρας παρουσίασε το ΦΕΚ το 1944, τον Ιούλιο, που έγινε στο Μπρέτον Γουτς, και από τότε δημιουργήθηκε η λέξη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, απάντησε σωστά, δηλαδή. Απάντησε σωστά στην ερώτηση. Όχι, δεν το ήξερε ο τηλεθεατής, απλώς η Μαρία Μπεκατόρ, η Μεκάρια Μπεκατόρ ήταν αυτή, εκεί πέρα, έτσι. Το θυμάμαι, και το 1944 παγκοσμιοποίηση. Συνθήκη Μπρέτον Γουτς, Άρτεμις Σόρας. Αλλά η Ελλάδα μπήκε τέλος του 1945, το Δεκέμβριο, εκεί. Ναι. Αλλά δεν το είπαν στον κόσμο ότι το 1945 μπήκε η Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα, και από εκεί χρήματα, από εκεί ήταν το σχέδιο Marshall. Από τα χρήματα, από τα καταπιστέματα. Τα οποία, ακούστε κυρία Μενίδου, η προδοσία του ΚΚΕ. Ποια είναι η προδοσία τώρα, να πούμε προδοσία? Προδοσία όσον αφορά τους εργαζόμενους, γιατί τους δουλεύουν ψηλό χαζί, ότι είναι υπέρ τους. Mm-hmm. Και ποια είναι η προδοσία? Τα υλικά καταπιστέματα. Ρώτησα εγώ στέλεχος του ΚΚΕ στη Θάσο, που έκανε μια ομιλία στα Λιμενάρια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πήγα κι εγώ στην παρουσίασή του και πήρα και τα καταπιστέματα και τον κρατικό προβλησμό με τα 600 δις ολοστρόγγυλα το 2019. Mm-hmm. Και τον πλησιάζω στο τέλος της εκδήλωσης και λέω, όχι, συγγνώμη, ρώτησα, πήρα το μικρόφωνο. Mm-hmm. Πήρα το μικρόφωνο στα Λιμενάρια της Θάσου και έκανα μια ερώτηση στο στέλεχος του ΚΚΕ της περιφέρειας εδώ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και λέω, τι είναι αυτά, λέω, τα 600 δις, λέω, στον κρατικό προϋπολογισμό, και τους δείχνω και τους καταπιστηματικούς λογαριασμούς. Και μετά με απαντάει, δεν μιλάει τίποτα για τα 600 δις, και όσον αφορά το διεθνές κεφάλαιο, τα καταπιστήματα στην Παγκόσμια Τράπεζα, το στέλεχος του ΚΚΕ μου το αποκάλυψε το διεθνές κεφάλαιο. Αυτό, λέει, είναι το διεθνές κεφάλαιο.
Καταλάβετε, δεν παίρνει συγκεκριμένη θέση το ΚΚΕ όσον αφορά τα καταπιστέματα. Παραδουλεύει τους εργαζόμενους και τα στελέχη του, τα στελέχη του το ξέρουν, τους εργαζόμενους που τους ακούνε με παροπίδες, θα πω, αυτοί που είναι στο ΚΚΕ είναι με παροπίδες και δεν βλέπουν τα καταπιστέματα και τους λογαριασμούς που αποκάλυψε ως ώρας και ακούνε τα στελέχη του ΚΚΕ που τα λέει το διεθνές κεφάλαιο. Τι διεθνές κεφάλαιο. Από εκεί είναι το σχέδιο Μάρσαλ. Το δουλεύετε, κύριε Χολίδη. Φτάνει πια, τα μάθαμε. Τα μάθαμε τα καταπιστέματα. Δεν έχετε να δουλέψετε κανέναν πλέον. Αν τα στελέχη σας είναι με παροπίδες ακόμα κοντά σας, θα δείτε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Κύριε Χολίδη, και... να κάνω μία ερώτηση τώρα. Γιατί γύρω στο 1960 τα λοιπάσματα που από τον Κανελόπουλο έχουν περιέλθει στον Ποδοσάκη, που λέει ότι χρηματοδοτήθηκαν με το σχέδιο Μάρσαλ, αυτά τα χρήματα ήταν ελληνικά λεφτά, έτσι δεν είναι? Το 1960-61 έγιναν τα λοιπάσματα και εδώ στην Καβάλα που έχουμε τα λοιπάσματα, ναι, με τον αναπτυξιακό νόμο τότε, ναι. Και στα μετέπειτα χρόνια έγιναν και τα πετρέλαια. Ναι, δηλαδή ο Ποδοσάκης τώρα, ο Ποδοσάκης, τι επιχειρηματίας είναι αυτός όταν του δίνουν το χρήμα για να κάνει όποιες επενδύσεις? Λοιπόν, από το σχέδιο Μάρσαλ όμως έχουν πάρθει αυτά τα χρήματα, άρα είναι τα ελληνικά χρήματα του Μπρέτον Γουντς τότε, έτσι? Έτσι, εδώ να συμφωνήσω με το ΚΚΕ που λέει ότι είναι τα πολιτικά τζάκια. Ακριβώς, είναι πολιτικά τζάκια. Ο Αγγελόπουλος δεν είχε χρήματα για να κάνει την χαλιβουργία. Η χαλιβουργία, όπως και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και όλα τα έργα του Ποδοστάκη, Κηφισιά Πειραιάς, η Πυρκάλ, εδώ τα λοιπάσματα της Καβάλας, όλα αυτά έγιναν από το σχέδιο Μάρσαλ, η ΔΕΗ, το 1950, η ΔΕΗ, με χρήματα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Mm-hmm. Και τι βάλανε εγγύηση? Βάλανε μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Και το 60% το πήρανε υλικό από τα εργοστάσια των ΗΠΑ, mm-hmm. όπως κουβέρτες, φτιάρια, οτιδήποτε έγραφε πάνω USA, mm-hmm. και το υπόλοιπο 40% ήταν καθαρό μετρητό και το δίνανε για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν οικογένειες που πήραν χρήματα για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, μια εφημερίδα παράδειγμα, δημιούργησαν mm-hmm. την εφημερίδα, εκτύπωσαν 2-3-5 φύλλα και μετά την έκλεισαν. Αυτοί ακόμα και σήμερα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Το 40% το σχέδιο Μάρσαλ το έφαγε καθαρά η δεξιά, έφτιαξαν τις επιχειρήσεις τους και επειδή ήταν και επιχειρηματίες με τα χρήματα του έθνους από την Παγκόσμια Τράπεζα, ψηφίζουν και δεξιά, γιατί η δεξιά έχει τις μεγαλύτερες ρίζες μέσα στο ελληνικό υπέδαφος, θα πω. Μάλιστα. Γι' αυτό και κάτω από 18% δεν την είδαμε την Νέα Δημοκρατία. Τώρα σε επόμενες εκλογές θα τη δούμε και κάτω από 18% και χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους άριστους που μας κυβερνάνε σήμερα, κυρία Μενίδου. Είναι άριστη, κύριε Χολίδη. Και τα άλλα κράτη εδώ της Ευρώπης που υπέγραψαν, τουλάχιστον στην αρχή, όσα συμμετείχαν στον πόλεμο και αυτά που βοηθήθηκαν με το σχέδιο, βοήθεια με το δικό σου χρήμα δεν λέγεται, από το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν δικά τους χρήματα και αυτά, έτσι δεν είναι? Έτσι. Η UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Association. Ναι. Είναι η... τα Ηνωμένα Έθνη που λένε, οι λογαριασμοί για την αποκατάσταση του πληθυσμού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Για την, όχι αποκατάσταση, relief, για την... ανακούφιση. Ανακούφιση, relief. Ανακούφιση, μπράβο. Ναι, ναι. Για την ανακούφιση των πολιτών από τις κακοκουσίες του Δεύτερου Πολέμου και για να ξαναδημιουργηθούν τα εργοστάσια, οι εταιρείες, οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα πάντα. Ακριβώς. Από και μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, κύριε, 80 δεν είναι, κοντά στα 80 χρόνια, ακόμα 46. Έμεινε σαν παροιμία, θα έλεγα, στο χωριό μου τουλάχιστον, όταν κάτι τους δίνεται σαν δώρο, λένε η Ούντρα τα άφερε. Η Ούντρα σαν όνομα έχει. Γιαγιά μου, κουβέρτες θυμάμαι και ρούχα. Ναι, Ούντρα, τους τα πετούσαν από το αεροπλάνο και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε, επειδή ό,τι μας παρουσιάζεται εδώ στην εκπομπή το συζητάμε σε κάποια πηγαδάκια ή με κάποιους, το συζητάω γιατί παρακολουθούν την εκπομπή, τις εκπομπές εδώ του ράδιο αλλά και του web, λένε αυτοί του ΚΚΕ, οι 15 βουλευτές, ναι. Γιατί εκεί είναι πάντοτε αυτοί, πώς γίνεται δεν ξέρω, γιατί οι παλαιοί, να το πούμε έτσι, έχουν πεθάνει αυτοί που έδιναν και όλα τα χρήματα για το κόμμα, το λεγόμενο κόμμα. Τώρα εκεί πώς βρίσκεται αυτό το 15% είναι ένα απορίας άξιον. Λοιπόν, έχει πάει κάποιος από αυτούς, η Κανέλη με τις θερμανόμενες πισίνες, έχει πάει σε ένα κομμουνιστικό κράτος για να ζήσει.
και να πάει για τα δικαιώματα του εργάτου να πολεμήσει εκεί. Όχι. Είπατε για 15%. 5,5% είναι το ΚΚΕ. 15% είναι οι βουλευτές του. Απλώς, δεν είπα 15%, είπα 15 βουλευτές. Ναι, ναι. Όχι, νομίζω κάτι τέτοιο άκουσα. Τέλος πάντων. Απλώς αυτοί, όλοι οι αριστεροί, και ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας, ναι, όλοι είναι κατά των κλειστών συνόρων. Δηλαδή κατά του τείχους που κάναμε στον Εύρο. Ναι, 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 και ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία της Μακεδονίας, Εύρου. Α, και ναι, ναι, είναι διεθνιστές. Διεθνιστές, ναι. Δήθεν υπέρ του ανθρώπου. Αν ήταν υπέρ του ανθρώπου, θα μιλούσαν για τα 600 δις και για τα ελληνικά καταπιστεύματα να κάνουμε ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ με την υπόθεση Αρτέμις ώρα. Αλλά φοβούνται τον Αρτέμις ώρα γιατί ένωσε το έθνος. Και αυτοί, να ξέρετε, οι αριστεροί πάντα είναι κατά του έθνους. Και ρωτώ το άλλο. Γιατί είναι κατά των συνόρων οι αριστεροί όλοι και κατά των τυχών και γύρω-γύρω από τον Περισσό έχει 3 μέτρα τείχος το σπίτι του λαού και με μπάρες και δεν μπαίνει κανείς μέσα. Ποιο σπίτι του λαού, ποιον δουλεύουνε, ποιον δουλεύουνε. Αν δεν θέλουν τείχος στα σύνορα, να μην έχουν τείχος και στο σπίτι του λαού. Άρα δουλεύουν τον εργαζόμενο καθαρά, καθαρά ψηλό γαζί. Αχα. Και απλήρωτοι όσοι δουλεύουν για την εφημερίδα και έτσι και βγάζουν και τον δίσκο ξανά στα φεστιβάλ που κάνουν. Δηλαδή έχουν μείνει οι άνθρωποι πίσω από το παραβάν ακόμα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Χολίδη, σε έναν κομμουνιστή που ακούει αυτή τη στιγμή, ας το πάρουμε έτσι, τι έχετε να του πείτε? Να του πω ότι η συνθήκη της Γιάλτας, κυρία Εμενίδου, και αγαπητέ Κνήτη, αγαπητέ αριστερέ, όχι μόνο στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Βαρουφάκη. Η άκρα αριστερά είναι το ΚΚΕ ή έχει και πιο άκρα, το Ανταρσία. Τέλος πάντων, έχω να τους πω το εξής, ότι στη συνθήκη της Γιάλτας εκεί αποφασίστηκε ποιος ήταν ο Τρούμαν, ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ. Εκεί ήταν κάπου 7 μέρες νομίζω, ή 7 ή 9 μέρες οι διαπραγματεύσεις το πώς θα χωρίσουν τον κόσμο. Και εκεί πέρα έχουν τα χειρόγραφά τους, εχθές έβλεπα ένα βιντεάκι στο YouTube και έλεγε Ρουμανία 90% η ΕΣΔ και 10% η Δύση. Βουλγαρία 75% Ρωσία και 25% η Δύση. Ελλάδα 90% η Δύση και 10% το ΚΚΕ. Άρα η αριστερή, δηλαδή η Ρωσία. Άρα πάνω από 10% ποτέ δεν είδαμε το ΚΚΕ. Και αυτό ξέρετε πώς το καταφέρουνε. Το καταφέρουνε σύμφωνα με τους κατευθύνσεις που δίνουν, τόσοι υποψήφιοι βουλευτές θα κατεβείτε, αυτούς θα επηρεάσετε και όλοι οι άλλοι θα επηρεαστούν από τα άλλα τα κόμματα, τα δυτικά, να το πούμε έτσι, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά. Και θα είστε κατά της αριστεράς. Άρα το ΚΚΕ πάνω από 10% δεν πρόκειται να πάρει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί σας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δεν σας μιλάνε για τα 600 δις που είναι στους κρατικούς προπολογισμούς και η ανεργία θα είναι πάνω από 40% στους νέους και πάντα μεγάλη στην Ελλάδα όταν ο Αρτέμις Όρας μιλάει για εξάλληψη της ανεργίας και συγκεκριμένα από ποια χρήματα. Από την Παγκόσμια Τράπεζα. Όταν το ΚΚΕ, τα στελέχη του ΚΚΕ μιλάνε για την Παγκόσμια Τράπεζα και τα χρήματα το λένε το διεθνές κεφάλαιο, δεν λένε καθαρά την αλήθεια δηλαδή σε αυτούς, στους αγνούς πατριώτες, θα πω εγώ, που ψηφίζουν ΚΚΕ, τους δουλεύουν ψηλό γαζί και δεν θα δουν ποτέ άσπρη μέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χολίδη. Ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικό σε ένα θέμα που εγώ προσωπικά εδώ δεν το έχω αγγίξει ποτέ, αυτό με το ΚΚΕ, και δώσατε κάποιες κατευθυντηρίους. Θα επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ένα 6% και 7% είναι μεγάλη μερίδα ατόμων. Εκεί πάντα είναι εκεί το ποσοστό τους, 8% πότε πήρε μια φορά, ναι. Και δεν ξέρουμε και ποιος είναι και ο πρόεδρος. Γιατί έχουν γενικό γραμματέα? Έχουν πάντα γενικό γραμματέα. Ο πρόεδρος του ΚΚΕ, να το ψηφίσουμε και αυτό επιτέλους. Δεν έχουν πρόεδρο. Έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Χολίδη. Ήταν τιμή. Να είστε καλά, κύριε Μενίδο. Γεια σας, κύριε Χολίδη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ακούσατε. Ήταν πολύ διαφωτιστικά, κατ' εμέ. Δεν τα έχω ξαναθίξει αυτά τα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι.